ξέχνα το. Γεια σου, Τσέλσι. Πώς πάει? Είναι όλα καλά. Τα κουτάβια έμαθαν να διαβάζουν. Ούτε μία λέξη. Δεν συγκεντρώνονται όταν τους διαβάζω παραμύθια. Το μόνο που θέλουν είναι να παίζουν. Και μετά τρώνε τα μαθήματά τους. Αυτό είναι αστείο. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά πάντα λένε πως ο σκύλος έφαγε τα... καλά. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνω κάτι λάθος. Ξέρεις, όταν κάτι είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να πρέπει να δοκιμάσεις έναν καινούριο τρόπο. Να ανακατέψεις τα πράγματα, όπως να διαβάσεις τα κουτάβια άλλα βιβλία. Ήδη τους έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που έχω. Εκατομμύρια φορές. Βασικά... Ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλλον βαριούνται. Αυτό που χρειάζομαι είναι καινούρια βιβλία. Ωραία! Να η λύση! Μα δεν έχω λεφτά να πάρω καινούρια βιβλία. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να πάρεις βιβλία. Το τουρνουά γκολφ που παίξαμε με τον μπαμπά ήταν ένας φιλανθρωπικός αγώνας για την τοπική βιβλιοθήκη. Μπάρμπι! Είσαι ιδιοφυΐα! Μπορώ να κάνω έναν φιλανθρωπικό αγώνα μίνι γκολφ για να δωρήσουν οι άνθρωποι καινούρια βιβλία. Καλά, σίγουρα. Εγώ εννοούσα να δανειστούν βιβλία, αλλά. Θα κάνω βιβλιοθήκη για κουτάβια. Την πρώτη που έχει γίνει ποτέ. Τι λέτε, παιδιά? Θέλετε να γράψουμε ιστορία? Είναι ομόφωνη απόφαση.